Σας, καλώς ήρθατε ακόμα ένα βιντεάκι ο Orpheus Gaming. Στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε τα 10 πιο ακριβά αμάξια στο κόσμο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Για αν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Ας αρχίσουμε. Στο νούμερο 10 έχουν το Pagani Hira Roadster, που κάνει 2,95 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συνολικά 7 αντίγραφα και έχει ενσωματωμένο ένα Flat 6 Twin Turbo 3,7 λίτρα απόδοση σε 780 PS με την κίνηση να μεταδίδεται στους πίσω τροχούς. Στο νούμερο 9 έχουμε μια Bugatti Chiron Pur Sport. Κάνει 3 εκατομμύρια ευρώ. Τροφοδοτείται από έναν 8 λίτρο Quad Turbo W16, των 1500 PS, 1600 Nm ρόπης. Σχετικά με τα άλλα αμάξια έχει ένα βαθμισμένο αυτόματο κυβότιο και είναι ακόμα πιο αεροδυναμική αλλά και ελαφρύτερη. Στο νούμερο 8 έχουμε τη Lamborghini Sian, που κάνει 3 εκατομμύρια ευρώ, έχει 48 volt σύστημα και με το sprint από 0 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα γίνεται να έρχεται σε 2,8 δευτερόλεπτα. Στο νούμερο 7 έχουμε την Bugatti Chiron Super Sport. Κάνει 3,2 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί περίπου να πάει 400-500 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν 30 κομμάτια της, παράγει 1600 ύπους και είναι ένα από τα πιο γρήγορα αμάξια στον κόσμο. Αλλά εμείς εδώ βλέπουμε τα πιο ακριβά. Πάμε στο επόμενο. Next. Στο νούμερο 6 έχουμε τη Lamborghini Veneno. Κάνει 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Το μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου έχει σχεδιαστεί ειδικά για μέγιστη ροή αέρα και βελτιωμένη δύναμη προς τα κάτω. Τα επανασχεδισμένα μπροστινά και οπίσθια τόξα κατευθύνουν τον αέρα γύρω από το αυτοκίνητο προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική ανύψωση και να βοηθεί στη δημιουργία κατώτερης δύναμης. Οι τροχοί του αυτοκίνητου έχουν διαστάσεις 20 ιντσών μπροστά και 20 ιντσών πίσω. Έχουν στροβιλιδή σχεδίαση και αμέσως αέρα για ψήξη ανδριούχου καμερικού συστήματος πέδησης του αυτοκίνητου. Επίσης, κάτι τελευταίο που ήθελα να σου πω είναι ότι η Veneno διατηρεί το μονόχρωμο πλαίσιο από ανθρωνήματα με αλουμίνιο εμπρός και πίσω υποπλαίσιο από το Aventador μαζί με το σύστημα ανάρτησης με μπουμπλόνι. Το νούμερο 5 έχουμε την Bugatti Divo. Φτιάχτηκε το 2018 και κάνει περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να πτήσει έως και 380 χιλιόμετρα. Ο σχεδιαστής είναι ο Achim Ansaldit. Φυσικά και είναι σπόρο αυτοκίνητο. Είναι 8,0 λίτρα, 430 κουν ίν. Και λέγεται Quad Turbo W16. Από μήκος είναι 4.641 μέτρα. Από πλάτος είναι 2.018 μέτρα. Από ύψος είναι 1.212 μέτρα. Και συνολικά σε βάρος είναι περίπου 1.961 κιλά. Το νούμερο 4 έχουμε τη Mercedes Maybach Explorer. Κάνει 6,7 εκατομμύρια ευρώ, βγήκε το 2004, έχει συνολικά 2 πόρτες κουπέ. Η μηχανή του είναι 5,9 λίτρα και λέγεται Turbocharger version 12. Για μήκος έχει 229,7 ίντσες, 83,5 ίντσες, 54,2 ίντσες και 2660 κιλά είναι. Πάμε στο επόμενο. Το νούμερο 3 έχουμε την Bugatti Kendo Diki. Κάνει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σχετικά για το είδος της πάρα πολύ καινούρια. Κατασκευάστηκε το 2020. Έγινε στη Γαλλία. Είναι φυσικά και σπόρο αυτοκίνητο. Έχει και αυτή 2 πόρτες
Η μηχανή της είναι 8,0 λίτρα και λέγεται Quad Turbo W16. Η μετάδοση είναι 7 σχεδόν διπλού συμπλέκτη. Έχει μήκος 4.544 μέτρα, 2.038 μέτρα, 1.212 μέτρα και είναι 1.976 κιλά. Πάμε στο επόμενο. Στο πρώτο τελευταίο νούμερο, δηλαδή στο νούμερο 2, έχουμε την Bugatti La Voiture Noire. Κάνει 15,7 εκατομμύρια ευρώ. Έχει βγει από τη Γαλλία, είναι πάρα πολύ καινούριο μάγκαζι, βγήκε το 2021 τώρα, υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο, είναι και αυτό φυσικά αγωνιστικό αυτοκίνητο τώρα, αλλά τα τελευταία είναι και Bugatti, είναι και αγωνιστικό αυτοκίνητο τέλος πάντων. Από ενέργεια έχει βενζίνη. Το σώμα της είναι GT, η μετάδοσή της είναι αναπόσπαστο. Και η μέγιστη ροπή είναι 1600. Και επίσης η θέση κινητήρα είναι δυναμική κεντρικό πίσω μέρος. Το κεντρικό δηλαδή πίσω μέρος της. Αυτά, πάμε στο τελευταίο νούμερο. Φτάσαμε επιτέλους στο νούμερο 1. Αλλά πριν πάμε να το δούμε, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή και ένα like για περισσότερα τέτοια βιντεάκια. Πάμε τώρα να δούμε το νούμερο 1. Λοιπόν, έχουμε το Rolls Royce Boatail. Βγήκε στις 27 Μαΐου το 2021. Συγκεκριμένα αυτό έγινε στην Αγγλία. Η πλατφόρμα του είναι κάπως σαν φάντασμα. Και αυτά περίπου είναι τις λεπτομέρειες που έχουν πω για το αυτοκίνητο. Δεν έχω πολλές να πω ακόμα γιατί είναι πολύ καινούργιο το αυτοκίνητο. Και πάμε να δούμε το τελικό πράγμα που θα το πως ενδιαφέρει όλους. Πόσο κάνει. Το αυτοκίνητο κάνει 8 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήταν σε ένα βιντεάκι μας. Ελπίζει να σας άρεσε. Ξέρετε τώρα, γράφει εγγραφή, δεν τα ξαναλέω. Τα είπα πολλές φορές στο βίντεο. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!